και είχα ξεχάσει να κάνω εγγραφή και το ξαναπάω από την αρχή λοιπόν, γιατί τώρα κάνω καινούρια εγγραφή για να ανέβει. Και είπαμε ότι την τελευταία Τετάρτη του μήνα κάνουμε πάντα μία παρουσίαση βιβλίου. Βέβαια δεν είχα κανονίσει κάποιον συγγραφέα να έρθει, γιατί περίμενα μία θεατρική ομάδα να έρθει πειραματική, αλλά δεν τα καταφέρανε. Και έτσι θα παρουσιάσω το περιοδικό Αρχαγγέλων Λόγος, που είναι από τις εκδόσεις του Ταξιάρχη στο Μοσχάτο. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται και το βιβλίο «Το θαύμα» του Πάτερ Χριστόδουλου Μπίθα. Βέβαια τώρα δεν θα διαβάσω την περίληψη, γιατί έχασα ένα τέταρτο χωρίς να έχω κάνει, να κάνω εγγραφή για την εκπομπή. Λοιπόν, και θα το πάρουμε πάλι από την αρχή, που μιλάμε για τη φιλαυτία και τι έχουμε πει. Βέβαια, στην αρχή ενημέρωσα και είπα ότι το Σάββατο αυτό, η ώρα 7, θα παιχτεί στο 5ο Δημοτικό Παλιού Φαλήρου μία θεατρική παράσταση από την ερασιτεχνική ομάδα του Παλιού, τη θεατρική ερασιτεχνική ομάδα του Παλιού Φαλήρου. Συγγραφέας του έργου είναι ο κύριος Νίκος Γεωργακόπουλος. Συμμετέχει και η δικιά μας η κυρία Ολυμπία Ιωσηφίδου, που έχει έρθει αρκετές φορές εδώ. Και είναι σαν την παλιά μας γειτονιά, λέγεται το έργο. Είναι 5-6 μικρές ιστορίες αυτοτελείς που είναι διασκεδαστικές, με μουσική, έχουν το χιούμορ, κωμικές, έτσι. Είναι δηλαδή δύο ευχάριστες ώρες. Δεν έχει εισιτήριο, είναι δωρεάν. Κρατάτε μόνο, άμα θέλετε, κάποιο τρόφιμο για να ενισχύσετε το κοινωνικό παντοπολείο του Παλιού Φαλήρου. Αυτή η ομάδα, ό,τι ανεβάζει, είναι για να ενισχύσει το κοινωνικό παντοπολείο του Παλιού Φαλήρου. Πολύ όμορφη ιδέα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο που συνεργάζονται με το Δήμο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι νεοσμυρνιώτες πάνε στο Παλιό Φάλιρο και συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί ο δικός μας ο Δήμος, τι να κάνουμε, μόνο με λεφτά παίρνει, δωρεάν δεν μπορεί να πάρει. Αυτή τώρα την ομάδα, ο δικός μας ο Δήμος, δεν μπορούσε να τη βάλει στις Ιωνικές και να παίξει και να καλύψει μία μέρα και να πάει ο κόσμος δωρεάν? Εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη δεν έχουμε έτσι πειραματικές θεατρικές ομάδες όπως είναι η Εστία Νέα Σμύρνης? Γιατί όμως δεν τις εκμεταλλεύεται ο Δήμος μας προς όφελος? Να, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του Παλιού Φαλήρου. Γι' αυτό το τονίζω και το λέω, και κάποια άλλη στιγμή θα κάνω εκπομπή γι' αυτό. Αλλά να πάμε στο βιβλίο μας, γιατί θα ξεκινήσει και όσοι με ακούνε εδώ και ένα τέταρτο θα λένε τι λέει αυτή πάλι τα ίδια. Που είναι ένα αφιέρωμα περί της φιλαυτίας. Η φιλαυτία είναι όταν αγαπάμε τον εαυτό μας λοιπόν και έχουμε υπέρτατον εγωισμό και δεν ακολουθούμε τον Κύριο. Ο Κύριος τι είπε? Απαρνήσου τον εαυτό σου και ακολούθα. Απαρνήσου τον εαυτό σου και ακολούθαμε. Λοιπόν, και τώρα έλεγα τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να θεραπευτούμε από τη φιλαυτία που θα αποφύγουμε την κενοδοξία. Ο Κύριος λέει πως κανένας που υψώνει τον εαυτό του, κάποιος που υψώνει τον εαυτό του δεν πρόκειται να φτάσει ψηλά. Κάποιος που ταπεινώνει τον εαυτό του όμως θα φτάσει ψηλά. Κάποιος λοιπόν που απαρνείται τον εαυτό του για χάρη του Χριστού, αυτός θα φτάσει ψηλά. Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Να επιθυμήσουμε να αναγεννηθούμε πνευματικά και να αναζητήσουμε τη θεραπεία μας δια της μετάνοιας, που είναι το πνεύμα το Άγιο, το Αγίου Πνεύματος, σε συνεργασία με την ελεύθερη ανθρώπινη βούληση. Αν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν μπορεί να δει το Βασιλιά του Θεού. Τη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Ο μόνος τρόπος να λιώσουμε τον εαυτό μας στον τρόπο του Θεού είναι η φιλαθία και η φιλαδελφία, γράφει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Δεν μπορεί να είναι κανείς φιλαυτός και συγχρόνως φιλάδελφος και φιλόθεος.
Όταν είναι φίλαυτος, δεν είναι ούτε φιλάδελφος, ούτε φιλόθεος. Όταν πάλι είναι φιλάθεος και φιλάδελφος, δεν θα είναι φιλαυτός. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας προστρέπει, μην κάνετε τίποτα με διάθεση φιλονικίας ή ματαιοδοξίας, αλλά με ταπεινοφροσύνη, ο ένας να θεωρεί τον άλλον ανώτερό του. Ας μην φροντίζει ο καθένας μόνο για τα δικά του συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα των άλλων. Η φιλαυτία πολεμείται με τη φιλαδελφία και την έμπρακτη αγάπη. Το νιάξιμο για όλους, την προσευχή για όλο τον κόσμο, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συγχώρεση, όπου έφτιαξε ακόμα και τους εχθρούς μας, δείχνοντας αληθινή αγάπη στους άλλους, μαθαίνουμε την κατά Θεόν φιλαυτία. Αγαπούμε αληθινά τον εαυτό μας. Θα τελειώσουμε αυτή τη μικρή εισαγωγή με τα λόγια του μακαριστού Αλέξανδρου Σεμάν από το ημερολόγιο του. Το σημάδι της ταπείνωσης είναι η χαρά. Η υπερηφάνεια αποκλείει τη χαρά. Έπειτα η απλότητα, δηλαδή η απουσία κάθε στροφής προς τον εαυτό μας, τελικά εμπιστοσύνη ως η κυρία κατευθύντρια γραμμή της ζωής που εφαρμόζει. Ναι, μάλιστα. Έχει πολλά που λέει. Φίλαυτος λέγεται εκείνος, λέει, ο άνθρωπος που αγαπάει μόνο τον εαυτό του, που έχει σαν συνέπεια το να μην αγαπάει ούτε τον εαυτό του στο τέλος. Καθώς λοιπόν από την αγάπη γεννιέται κάθε άλλο, έτσι και από το αντίθετο, από τη φιλαυτία, το αντίθετο της αγάπης γεννιέται κάθε κακό. Διότι η μεν αγάπη είναι πλατιά και βρύχωρη και σε όλους εκχαίει την ευεργεσία της, η δε φιλαυτία στενεύει το πλάτος της αγάπης και σε έναν μόνο άνθρωπο συγκεντρώνει τις ευεργεσίες της. Στους έσχατους, λέγει ο Απόστολος καιρούς, θα είναι οι άνθρωποι αλάζονες, δηλαδή θα κομπάζουν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Από τη φιλαυτία δε γεννιέται και ο φαρμακερός κλάδος της αλαζονίας. Αλαζονεύεται κάποιος γιατί αγαπάει τον εαυτό του και θέλει να το δοξάζει πάνω από όλους τους άλλους. Παναγία μου. Και όμως όλα αυτά γίνονται. Λοιπόν, εδώ έχει διάφορα από διάφορους έτσι πατέρες, όπως τον Γεωχρήστο Κουρτί, τον Πρωτοβεσβέδη, ναι, έχει διάφορα. Λοιπόν, Νάρκη Σεισμός, Δέσποινα Ζαμάνη, Κόλλια Θεολόγου. Νομίζω είναι σαν διήγημα. Θα το διαβάσουμε αυτό. Εκτιμούσε, λέει, τη λαϊκή θυμοσφορία, τη θεωρούσε πολύτιμη προκαταθήκη των παλαιότερων. Αγαπημένη της παροιμία, μπρος το κάλος, τίνο πόνος. Παροιμία που την εφάρμοσε απόλυτα στη ζωή της. Πόσες φορές είχε πονέσει προσπαθώντας να ισιώσει τα τίθαστα σπαστά μαλλιά της ή να περπατήσει χαμογελαστή με τις καινούργιες της γόβες που την είχαν πληγώσει στα πόδια ή να κρατήσει την αναπνοή της κοντεύοντας να σκάσει για να αποθανατήσει ο φωτογραφικός φακός ομορφότερη από όσο ήταν. Την ταλαιπωρία αυτή όμως τη θεωρούσε αμελητία, καθώς τα κολακευτικά σχόλια που ίσπρατε ήταν υποθούμενη ανταμοιβή της. Από την νεαρή ηλικία συγκέντρωνε το θαυμασμό όλων και προϋπάντως του χρόνου. Δεν μπορούσε να κάνει όλων και προϋπάντως του χρόνου. Δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτό. Όταν την πενέβαν για την εμφάνισή της αισθανόταν μεγάλη ικανοποίηση. Κυρίο χαρακτηριστικό της η φιλαρέσκειά της. Ένιωθε ανασφαλής όταν δεν ήταν περιποιημένη. Ποτέ της δεν έβγαινε έξω άμα και για άριστη. Αφιέρωνε ατέλειωτες ώρες στα ψώνια. Πρόσεχε μέχρι κεραία τη διατροφή της. Ήξερε να στείνει το κορμί της με τρόπο για να αναδεικνύεται η θηλυκότητά της.
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία της πρόσθεσε νέο άγχος. Καθώς διατηρούσε σελίδα στο Facebook, αγωνιούσε σε κάθε ανέβασμα φωτογραφίας της, μην τυχόν δεν έπαιρνε τα πολυπίθετα like ή μήπως δεν ήταν επαρκή τα υπερθεματικά σχόλια κουκλάρα, θεάρα, ουά κτλ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ήθελε να ξεχωρίζει. Στην ορκομοσία για το πτυχίο της διάλεξε ένα χρυσό μακρύ φόρεμα. Αν και 11 το πρωί έκανε εμφάνιση, αλλά Ρίτα Χένβορ, η διβένους του Κοσμήτορα, οχρίασε μπροστά στη λάμψη της. Ακόμα και στην εκκλησία πήγαινε μακιγιαρισμένη. Τις φορές που θα κοινωνούσε, ναι, τις φορές που θα κοινωνούσε, εξαιρούσε το κραγιόν όχι από ευλάβεια στο μυστήριο, αλλά από υπερηφάνεια για να μην της κάνει ξανά παρατήρηση ο παπάς που ήταν ανόρμαστο να μεταλαμβαίνει με βαμμένα χείλια. Ωστόσο, ανάμεσα στη θεία κοινωνία και στο μυστήριο, προλάβαινε να βγει έξω από τον ναό, να βάλει κραγιόν και να επιστρέψει για να πάρει το αντίδρο, φιλώντας το χέρι του παπά στον αέρα, για να μην της χαλάσει το χρώμα στο γάμο. Α. Στο γάμο λοιπόν έστησε και το γαμπρό. 45 λεπτά στο γάμο της λέει. Στο γάμο της. Λοιπόν, για περίμενε γιατί έχω και τα ματάκια μου. Στο γάμο της έστησε το γαμπρό 45 λεπτά, προκειμένου η κομμότρια και η μακιγέρ να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα. Και σαν να μην έφτανε αυτή η καθυστέρηση, συγγνώμη, έκανε την έξοδό της από τον ηφικό αμάξι ολόκληρη η ιεροτελεστία. Όπως άλλωστε είχε συμφωνήσει με τον φωτογράφο. Πρώτα έβγαλε το δεξί της πόδι, μετά με το πανάκριβο λευκό γοβάκι της, το οποίο έπρεπε να φωτογραφηθεί από όλες τις γωνίες και οπτικές. Έπειτα στάθηκε χαμογελαστή σαν να έπαιζε το παιχνίδι παγωμένες εικόνες, ξεπδιπλώνοντας το κεντημένο στο χέρι και στρασάκια νηφικό της, και μεγαλοπρεπώς ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, σίγουρη που το χειροκρότημα των καλεσμένων της άνοικε δικαιωματικά. Ο γαμπρός βέβαια δεν παντρεύτηκε μόνο μια αποστραπτούσα νύφη, αλλά και μια πολύ έξοδη για τον καλουπισμό της σύζυγο. Τα χρήματα που ξόδευε για τις εξειδικευμένες της στην απαλυφή κάθε ατέλειας κρέμες προσώπου και σώματος, για τις συχνότερες επισκέψεις στο κομμωτήριο, για τα επώδυνα καλλιντικά, επώνυμα καλλιντικά και αρώματα και για την υπόδηση και ένδυσή της. Ήταν πραγματικός βραχνάς του οικογενειακού προπολογισμού και αιτία συνεχώς έντασης και γκρίνια της συζυγικής σχέσης. Μα η παγώνα, όνομα και πράγμα. Χαιρόταν να επιδεικνύει την ομορφιά της και δεν πτωόταν από αυτά. Συνέχιζε απτή την να ενδιαφέρεται μόνο για την εξωτερική της εικόνα. Όπως έλεγε σε σχετικές συζητήσεις, δεν είχε λάγνους σκοπούς. Πίστευε πως η σωματική ωραιότητα πρόσδιδε αξία στην ανθρώπινη ύπαρξη. Φίλοι και συγγενείς, παρόλο που εντυπωσιαζόντουσαν από το παρουσιαστικό της, σχολίαζαν πισόπλατα πως μάλλον κάποιο κάλο έχει στο μυαλό για να μην καταλαβαίνει πως γίνεται υπερβολική με τον καλοπισμό της. Η καλύτερη της φίλη όμως, που την αγαπούσε ειλικρινά, θέλησε να τη βοηθήσει ώστε να συνειδητοποιήσει πόσο ανώφελο είναι να επενδύει στα φαίνεστες και να διαφορεί για τις σχέσεις της με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Της έδωσε λοιπόν ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, όπου έγραφε πως η γκβδηλή ομορφιά είναι μάταιη, αφού αφανίζεται από τη ζεστή, την αρρώστια, το γέλιο, τα γυρατιά, το θάνατο. Την προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό το κείμενο. Το διάβασε και το ξαναδιάβασε. Τελικά κατάλαβε πως είχε δίκιο ο ιερέας συγγραφέας. Έπρεπε να αλλάξει συνήθεια. Από το και στο εξής είχε χειμώνα καλοκαίρι μια βεντάλια για να δροσίζεται από τη ζέστη. Όταν αρρώστενε δεν δεχόταν καμιά επίσκεψη. Δεν γελούσε ποτέ ανοιχτά παρά μουδιασμένα για να μην χαλούσαν οι γραμμές του προσώπου της.
Ο φόβος για τη γυρατιά εξαλείφθηκε καθώς το μοιραίο εγκεφαλικό που έπαθε στα 61 της χρόνια τη γλίτωσε από το να σκερβραίωσει και να γίνει χούφταλο, πράγμα που πάντα απευχόταν. Όσο για το θάνατο, ευτυχώς που δεν ζούσε σε αρχαία Αθήνα την εποχή του Σόλωνος, ο οποίος είχε απαγορεύσει με νόμο να μην αρωματίζουν και να μην αλείφουν με κρέμες τους νεκρούς, ή στο Βυζάντιο που οι πατέρες της εκκλησίας κατέκριναν με δρυμύτερα τον κουαλπισμό των νεκρών. Ήταν ευτυχής που πέθανε τον 20ο αιώνα και μπορούσε να απολαύσει την ταφή της. Είχε παραγγείλει στους δικούς της πως όταν συνέβαινε το μοιραίο να αναθέσουν τη φροντίδα του πτώματός της σε γραφείο τελετών, όπου θα της έβαζαν το κατάλληλο χρώμα make-up, το άσπρο δεν της πήγαινε καθόλου, τη σκοτώνει, θα τη χτένιζαν τα μαλλιά αξιοπρεπώς, θα κοκκίνιζε τα χείλια και τα μάγουλά της. Κάτσε, αυτό το έχει. Είχε παραγγείλει στους δικούς της πως το δικό της όπως... Λοιπόν, από τυπογραφικό λάθος λέει, γιατί δεν έχει μετά συνέχεια, εγώ νόμιζα ότι έχει άλλη σελίδα συνέχεια, όχι, όχι, λοιπόν, τελειώνει έτσι, λοιπόν. Είχε παραγγείλει στους δικούς της πως όταν συνέβαινε το μοιραίο να αναθέσουν τη φροντίδα του πτώματός της σε γραφείο τελετών, όπου θα τσέβαζαν το κατάλληλο χρώμα make-up. Το άσπρο δεν της πήγαινε καθόλου, τη σκοτώνει. Θα της χτένιζαν τα μαλλιά αξιοπρεπώς, θα κοκκίνιζαν τα χείλια της και τα μαγουλά της, θα περιποιόντουσαν τις βλεφαρίδες και τα φρύδια της. Έτσι τα έσκαγαν όλες από τη ζήλια τους. Ναι μεν νεκρή, ανέκαθεν όμως ψωνάρα. Άρα για μια άλλη φορά κουκλάρα και στο θάνατο. Αυτό είναι μια μικρή ιστορία που μας δείχνει τι σημαίνει φιλαυτία. Ένας τρόπος να καταλάβουμε τι σημαίνει φιλαυτία. Της έδωσε λοιπόν ένα κείμενο, εδώ κάνει κενό. Ρε τι τραβάμε. Αυτή το πήρε διαφορετικά του Άγιου Γρηγορίου. Είχε μια βεντάλια πάντα για να δροσίζεται χειμώνα καλοκαίρι για να μην γεράσει. Δηλαδή κοίταξε να δεις τώρα. Είπε ο Άγιος Γρηγόριος. Μακάρια είναι μάτι αφού αφανίζεται από τη ζέστη και έτσι είχε τη βεντάλια να δροσίζεται. Την αρρώστια, όταν αρρώστανε δεν δεχότανε κανέναν. Τα γέλια, τα γερατιά, το θάνατο. Τα γέλια μύδιαζε, δεν γέλαγε για να μην ρητηριάζει. Και βέβαια ο θάνατος δεν τη βρήκε γιατί έπαθε κεφαλικό 61 χρονών και πέθανε νωρίς και έτσι δεν τη βρήκαν τα βαθιά γερατιά για να πει ότι ασκημένη. Πώς δηλαδή μετάφρασε μέσα από την αγάπη του εαυτού της τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου. Σαν ανέκδοτο είναι αυτό όμως. Λοιπόν... Ναρκισμός, η αφόρητη ερημιά του αισθήματος μεγαλείου. Το παιδί από την αρχή της ζωής του έχει μια αισθηκτόδη ροπή για δημιουργία σχέσεων. Δεν γνωρίζει άλλο τρόπο ύπαρξης παρά μόνο τη σχέση όπως έχει πει ένας διάσημος ψυχαναλυτής. Δεν υπάρχει βρέφος μόνος του, υπάρχει το προστατευτικό ζεύγος παιδιού μητέρας. Το παιδί δεν μπορεί να ζήσει έξω από τις σχέσεις και το περιβάλλον από το οποίο εξαρτιέται. Τόσο σπουδαίες και σημαντικές είναι οι σχέσεις για την ανθρώπινη ύπαρξη. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο και θεολόγο Μαρτίν Μπούμπερ,
Υπάρχουν δύο είδη σχέσεις. Η σχέση του εγώ, εσύ μεταξύ δύο υποκειμένων, που είναι μια σχέση αμοιβαιότητας, αμεσότητας. Στη σχέση αυτή συμμετέχει κανείς με όλη του την ύπαρξη. Οι λέξεις που περιγράφουν τη σχέση αυτή είναι συνάντηση, διάλογος, αμοιβαιότητα, ανταλλαγή, παρουσία. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, μόνο με αυτού του είδους τη ζώσου σχέση μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Η σχέση, η πρώτη σχέση είναι η σχέση του εγώ-εσύ μεταξύ δύο υποκειμένων. Η σχέση εγώ-αυτό, υποκείμενο-αντικείμενο, στη σχέση αυτή το άτομο αντιμετωπίζει τους άλλους ανθρώπους ή τα άλλα όντα ως αντικείμενα προς κρίση, προς εξέταση ή προς έλεγχο και όχι σαν προσωπικά όντα με την ύψιστη μοναδικότητά τους. Έτσι η σχέση αυτή είναι στην πραγματικότητα μια σχέση με το δικό μας εαυτό. Δεν είναι διάλογος, αλλά μονόλογος. Εδώ τα όντα δεν συναντιούνται. Το βίωμα του εαυτού είναι διαφορετικό στους δύο αυτούς τύπους σχέσης. Στην πρώτη σχέση, οι δύο πρωταγωνιστές του εγώ, αλλά το εγώ εσύ, το εγώ εδώ, συνδιαμορφώνονται με το εσύ. Μάθε κάθε εσύ. Διαμορφώνονται ένα νέο εγώ, ενώ το εγώ στη δεύτερη σχέση είναι απομονωμένο, παρατηρεί και μόνο μερικό συμμετέχει. Η ανάλυση του παθολογικού ναρκισμού στην οποία θα προβούμε είναι μια περιγραφή των βλαπτικών συνεπειών. Όταν στη ζωή έχουμε αποκλείσει ζηδόρες σχέσεις αμοιβαιότητας ή σχέσεις εγώ-εσύ, όταν αγνοείται η πραγματικότητα της αλληλοεξάρτησης, ενώ όλη η έμφαση δίνεται στην αυτονόμηση του εγώ και στη δημιουργία χρησιμοθυρικών σχέσεων, τότε δεν είναι καλό. Λοιπόν, μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν έτσι μεγάλη, πώς να το πω, ναρκισισμός. Ειδοποιητικό χαρακτηριστικό του παθολογικού ναρκισισμού είναι η αίσθηση ενός υπετροφικού μεγαλοειώδους εαυτού. Άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από ένα ασυνήθιστο βαθμό αυτοαναφοράς στις αλληλεπιδράσεις τους, που μιλούν διαρκώς για τα επιτεύγματά τους και τη σπουδαιότητά τους, για την απεριόριστη επιτυχία τους, τη δύναμη, την εξυπνάδα, την ομορφιά, την ιδιοκτησία τους, τους ταιριάζει μόνο το καλύτερο. Ο καλύτερος γιατρός, το ακριβότερο σχολείο για το παιδί τους, το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο, το καλύτερο τραπέζι κτλ. Κτλ. Η ανάπτυξη αυτή είναι μεγαλοειδός αυτός και ο τρόπος συντήρησής τους. Μάλιστα. Εδώ λέει διάφορα, αλλά εγώ θέλω να βρω πάλι κάποια έτσι ιστορία. Η κενοδοξία ανοίγει το δρόμο των παθών. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Για να το διαβάζουμε αυτό το Άγιο Ισαάκ. Λοιπόν, κοσμική δόξα είναι σαν τον βράχο στη θάλασσα που το σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει η κορίνα. Μέχρι να χτυπήσει η κορίνα του πλοίου και να βυθιστεί. Έτσι κάνει και η κενοδοξία στον άνθρωπο που παραμένει κρυμμένη μέχρι να τον βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν για αυτοί οι Άγιοι Πατέρες ότι στην ψυχή που πέφτει στην κενοδοξία ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού θα αναχωρήσει. Όποιος συγκρατεί τη γλώσσα του και δεν μιλάει σε όλους τους τρόπους του, θα είναι ταπεινόφρον και χωρίς να κοπιάσει θα εξουσιάζει τα πάθη του. Τα πάθη εξυριζώνονται και εκδιώκονται με την αδιέλευτη μελέτη του Θεού. Και αυτή η μελέτη είναι το ξύφος που θανατώνει. Είναι το καλύτερο να καταβάλεις τα πάθη με καλούς λογισμούς, μνημονεύοντας τις αρετές παρά την αντίσταση.
Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη του παρά με τις πρακτικές και αισθητές αρετές, ενώ το διασκορπισμό του νου μπορούμε να τον νικήσουμε μόνο με το να καταγινόμαστε με τα πνευματικά, γιατί ο νους μας είναι ελαφρός και αν δεν δημοσιευθεί με κάποιο πνευματικό λογισμό δεν θα πάψει να τριγυρίζει εδώ και εκεί. Και άμα δεν καταρθωρώσουμε τις πρακτικές αρετές δεν μπορούμε να φυλαχθούμε από τα πάθη. Γιατί αν δεν νικήσει κάποιος τους εχθρούς δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Και αν η ειρήνη δεν βασιλεύει στην ψυχή μας, πώς είναι δυνατόν να βρούμε και να χαρούμε τα αγαθά της. Τα πάθη είναι ένα διάφραγμα που δεν αφήνει να ενεργοποιηθούν οι κρυμμένες αρετές της ψυχής. Αν λοιπόν δεν πέσουμε πρώτα αυτά με τις φανερές αρετές, δεν γίνεται αισθητές οι κρυμμένες αρετές της ψυχής. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί, ενώ είναι έξω από το τείχος, να συναναστραφεί με αυτούς που είναι μέσα. Και όπως δεν μπορείς να δεις τον ήλιο μέσα στην ομίχλη, έτσι δεν μπορείς να αισθανθείς τη δύναμη της αρετής της ψυχής. Ενώ όσο διαμένει γύρω του η ταραχή των βαθών. Όπως ένας άνθρωπος, άμα πιει κρασί την ημέρα του πένθους μεθάει και ξεχνάει κάθε λύπη και κάθε πόνο, έτσι και εκείνος που μεθάει από την αγάπη του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, που είναι το σπίτι του πένθους και του κλάματος, ξεχνάει όλους τους πόνους και τις λύπες του και γίνεται από το μεθύσι ανέστητο σε όλα τα πάθη και τις αμαρτίες. Παναγία μου, κάνε μας συμβεί. Αν η καρδιά ενός ανθρώπου, τι ωραία που τα λέει. Αν η καρδιά ενός ανθρώπου έχει στηριχτεί μέσα στην ελπίδα του Θεού, η ψυχή του γίνεται ελαφριά σαν πουλάκι που πετάει και συνεχώς ο νους του υψώνεται από τη γη και καθώς μελετάει τα θεία, πετάει πάνω από τα ανθρώπινα και απολαμβάνει και εφραίνεται με αθάνατα μυστήρια του υψίστου. Η φυλαυτή είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα του ανθρώπου. Εκείνος όμως που φιλοδεξεί να γίνει μεγάλος δεν πρέπει να υπεραγαπά τον εαυτό του, ούτε τα δικά του, αλλά τα δίκαια, είτε έτυχε να τα πράξει ο ίδιος είτε κάποιος άλλος. Από αυτό το ίδιο σφάλμα προήλθε και το ότι όλοι θεωρούν σοφία την αμάθειά τους. Και για τούτο, ενώ δεν ξέρουμε τίποτα, για να το χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα. Και επειδή δεν εμπιστευόμαστε τους άλλους, αυτά που δεν ξέρουμε εμείς αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε λανθασμένα οι ίδιοι. Πρέπει επομένως κάθε άνθρωπος να αποφύγει να αγαπάει υπερβολικά τον εαυτό του και να επιδιώκει να βρίσκεται πάντα τον καλύτερό του, χωρίς να νιώθει καμιά ντροπή, κάνοντας αυτό που είπαμε. Αυτό είναι του Πλάτων νόμι. Ναι, το πιο μεγάλο λέει από όλα τα κακά είναι το έμφυτο. Στις περισσότερες ψυχές των ανθρώπων και ο καθένας τους το συγχωρεί στον εαυτό του και δεν προσπαθεί να βρει κάποιο μέσο για να ξεφύγει από αυτό. Είναι αυτό που λένε ότι κάθε άνθρωπος είναι από τη φύση του φύλακτος και ότι είναι δικαιολογημένο να είναι έτσι. Στην πραγματικότητα όμως η υπερβολική αγάπη για τον εαυτό μας γίνεται πάντοτε η αιτία όλων των σφαλμάτων. Αυτός δηλαδή που αγαπάει τυφλώνεται από το αντικείμενο της αγάπης του, ώστε να κρίνει κακό στα δίκαια και τα καλά και τα ωραία, επειδή νομίζω ότι πρέπει να ετοιμά περισσότερο την ατομικότητά του. Καύχηση και να αυτοεπενεύομαι. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Ζητάς, λέει, με πάθος και μανία τον έπαινο, την αναγνώριση και τη δόξα των ανθρώπων. Εκτός από το Θεό, τον παντών ποιητή, κανείς άλλος δεν είναι άξιος επαίνου και δόξας. Ας μην κάθεται ο σοφός με τη σοφία του, ούτω δυνατός με τη δύναμή του, ούτω πλούσιος για τα πλούτη του, αλλά σε τούτο πρέπει να κάθεται ο συνετός άνθρωπος. Στο γεγονός ότι γνωρίζει και σκέφτεται τον Κύριο και προπάντων στο ότι εφαρμόζει δικαιοσύνη εν μέσου των άλλων ανθρώπων. Σε καμιά περίπτωση να μην αυτοπενεύεσαι, αλλά και να μην ζητάς τον έπαινο των άλλων,
ούτε να ζηλεύεις εκείνους που επενούνται από τους ανθρώπους. Αληθινά συνετός είναι εκείνος που επενείται από το Θεό και δοξάζεται από το Θεό. Αχ. Εκείνος που κάφιεται, ας κάφιεται για τον Κύριο. Μην αναπάβεσαι στους επένους των ανθρώπων. Στο Θεό αναζήτα την αληθινή ανάπαυση. Όλα τα ανθρώπινα είναι πρόσχερα και μεταβλητά. Όλα τα θεία είναι αιώνια και αμετάβλητα. Εκείνοι οι οποίοι σε μακαρίζουν με κολακία, σε παραπλανούν και δημιουργούν σύχυση στη ζωή σου. Διότι από τους επένους γεννιέται η φιλαυτία. Από τη φιλαυτία η περηφάνεια και η αίσθηση και από αυτές η πλήρη από το Θεό απεξένωση. Μαμά. Καυχήθηκε ο Δαβίδ για τα πλήθη του λαού του και τον είδε να αφανίζεται από το φοβερό θανατικό. Καυχήθηκε ο Εζεκιέας για τα πλούτη του και έχασε όλους τους θησαυρούς του. Καυχήθηκε ο Ναβουχοδονσόρ για τη Βαβυλώνα του και έχασε τα λογικά του. Καλύτερα λοιπόν κανείς να μην κάνεις τίποτα αξιόλογο και να είσαι γι' αυτό ταπεινός. Α, καλύτερα παρά να κάφιασαι για τις όποιες επιτυχίες σου. Πω. Σαν το Φαρισαίο. Έκανε, λέει, πολλά καλά έργα, αλλά όταν τα καυχήθηκε γι' αυτά καταστράφηκε. Εγώ νομίζω όμως ότι όλοι μας λίγο πολύ που και που καυχόμαστε για κάποια πράγματα και να τη σουκάνα και τα παιδάκια δεν καυχόμαστε. Και να εγώ τα κατάφερα και να εγώ στη δουλειά μου μπορώ και κάνω αυτό. Και να νομίζω ότι όλοι μας λίγο το κάνουμε αυτό που και που ρεγαμό του, όσο και να θέλουμε να μην το κάνουμε. Εγώ τώρα δηλαδή που τα διαβάζω αυτά μου έρχονται έτσι. Πώς κι εγώ και καύχομαι που και που. Όχι που και που, κάνω κι εγώ, έχω τα... Α, παπα. Καλύτερα λοιπόν να μην κάνεις τίποτα αξιόλογο και να είσαι γι' αυτό ταπεινός, παρά να κάφιασαι για τις όποιες επιτυχίες σου. Ο Τελώνης δεν έκανε τίποτα καλό. Σώθηκε όμως από την ταπείνωσή του, διότι όπως είπε ο Κύριος, κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένου από το Θεό παρά ο άλλος. Μη φανερώνεις τα έργα σου για να μην λάβεις εδώ στη γη το μισθό σου από τους ανθρώπους που θα σε πενέσουν. Απόκρυψέ τα με τη σιωπή και άφησε να τα γνωρίζει μόνο ο Θεός που θα σε αμύψει στον ουρανό. Αν εσύ σιωπάς για τον εαυτό σου, ο Θεός θα φωνάζει για σένα. Από το Θεό θα γνωρίσουν και οι άνθρωποι τα καλά σου έργα και θα σε επενέσουν. Ας σε επενεί ο άλλος, ο πλησίος και όχι το δικό σου στόμα. Ο ξένος και όχι τα δικά σου χείλη. Κοίτα παραλογισμό, τα να ρίχνει τα κακά έργα σου, δεν θέλει σε κανένα να τα κοινοποιήσεις. Και ένα μικρό καλό σε όλους το λες για να θρέψεις με τους επένους που θα ακούσεις τις ματαιοδοξίες σου. Βέβαια, τις πονηριές μας και τις αλητίες μας, δεν τα λέμε. Δεν λέμε εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ πήγα και έκλεψα, ξέρω εγώ αυτό, ή εγώ κεράτουσα τον άντρα μου, ή εγώ... Αυτά δεν τα λέμε. Αν θα κάνουμε ένα καλό και θα περάσουμε μια γιαγιά απέναντι, όμως θα το πούμε για να πούνε μπράβο βρε, τι καλό παιδί που είσαι εσύ. Πρέπει να τα προσέξουμε αυτά. Λοιπόν. Δεν σου είναι αρκετό που το καλό αυτό έργο είναι γνωστό και μπρόσδεκτο στο Θεό? Άλλοι έκαναν πλήθος αχωδοδοριών, σκόρπισαν την περιουσία τους, τους φτωχούς, φώτισαν τον κόσμο, έσωσαν πολλές ψυχές και όμως δεν καυχήθηκαν για όλα αυτά. Και εσύ που δεν έκανες τίποτα σπουδαίο, κοπιάζεις ασυλλόγιστα με το τίποτα, είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι είσαι ο δυστυχής, ο λεϊνός, ο φτωχός, ο τυφλός, ο γυμνός. Διότι δεν έχεις τίποτα δικό. Όλα είναι δώρα του Θεού και ο υλικός πλούτος και τα πνευματικά χαρίσματα γίνανε όλοι ακάθαρτοι ενώπιό σου, σαν ρήπαρο κουφέι. Είναι ενώπιό σου όλη η αρετή μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προανάγγειλε. Όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθεί, να λέτε «Είμαστε ανάξιοι δούλοι, κάνουμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε, είμαστε ανάξιοι δούλοι». Κάνουμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε.
Μάλιστα. Ναι. Γιατί ζητάς να σε επενοήσουν οι άλλοι για ένα καλό σου έργο? Το καλό παραμένει πάντα καλό, έστω και αν κανείς δεν το επενεί. Το κακό παραμένει κακό, έστω και αν κανείς δεν το κατηγορεί. Αν όλοι οι άνθρωποι σε επενούν, τίποτα δεν θα αποκτήσεις. Αν κανείς δεν σε επενέσει, τίποτα δεν θα στερηθείς. Αν κάνεις το καλό για τους ανθρώπους, μα για το Θεό, σου αρκεί λοιπόν του Θεού η αμοιβή. Όταν είσαι ευτυχισμένος και τιμημένος από τους ανθρώπους, μην ενθουσιάζεσαι. Και όταν είσαι δυστυχισμένος και περιφρονημένος, μην απελπίζεσαι. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, δείξε μετριοπάθεια και σύνεση. Καλά λέμε. Γιατί και στην παρούσα ζωή όλα είναι μεταβλητά. Για όλα λοιπόν να δοξάζεις το Θεό και όλα να τα αποδέχεσαι ως προερχόμενα από Αυτόν, το Άγιο Θέλημά Του. Από το πνευματικό αλφάβητο του Αγίου Δημητρίου Ροστόφ. Πολύ ωραίο, ε! Λοιπόν, θέλω να δω αν θα βρούμε καμιά έτσι. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Τι λέει ο Πάτερ Παΐση, ο Όσιος Προφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης και μετά θα δούμε και για τον Αγιορείτη Παΐση, Όσιος Παΐσιος. Λοιπόν, ο εγωισμός είναι σκέτικου του αμάρα. Μας το λέει έτσι απλά Όσιος Προφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Με τον έπαινο από μικρά τα παιδιά μας τα οδηγούμε στον εγωισμό και τον εγωιστή μπορεί να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει, α, αυτός με παινεί, αυτός είναι καλός. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του, υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτίας της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ψυχίατροι άμα το μελετήσουν θα το βρουν, ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Ποτέ δεν πρέπει να επενούμε τους συνανθρώπους μας όταν τους και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε, λέγοντας επένους τους άλλους. Σε όποιον τα πει αυτά θα πει, λες καλέ, άμα δεν επενέσει το παιδί σου ούτε να διαβάσει μπορεί, ούτε. Μα συμβαίνει αυτό γιατί έτσι είμαστε εμείς και κάνουμε και το παιδί μας έτσι. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια. Ο εγωισμός έβαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Είναι μεγάλο κακό. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η καινοδοξία μας είναι, μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντάμε άδεια ψυχικά. Όταν κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε το Θεό, ανιδιοτελώς, χωρίς καινοδοξία, χωρίς περηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Τι ωραία που τα λένε. Και πρέπει να τα τηρήσουμε κιόλας. Όσο μπορούμε. Για να διαβάσουμε και του Όσιου Παΐσιου τα Αγιορείτη. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Φέρνει πνευματική ασφυξία γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ψυχής. Κοίταξε να το πετάξεις αυτό από τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς τα κομμάτια της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου, τα αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτα δικό σου και τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβεις πως ό,τι καλό κάνεις είναι από το Θεό και όσες χαζομάρες κάνεις είναι δικές σου, τότε θα πάψεις να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα απαλλαγείς από την αυτοπεποίθηση. Έχεις, ας υποθέσουμε, κάποιες μερικές ικανότητες και υπερηφανεύεσαι για αυτές. Πρέπει να σκεφτείς που τις βρήκες.
Σου τις έδωσε ο Θεός, αυτός τις έκανε, τίποτα άλλο. Ο Θεός σε κάποιον λίγο παραπάνω μυαλό και μπορεί, δίνει λίγο παραπάνω μυαλό και μπορεί να έχει μια μεγάλη επιχείρηση και να ζει άνετα, να υπαραφενευτεί ότι τα κατάφερε, λίγο τον εγκατέλειψε ο Θεός, μπορεί να χρεοκοπήσει και να πάει στη φυλακή. Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι είναι και σωστό, αλλά τότε έχει κάνεις κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό και ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά, ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για τον Χριστό και όχι με κενοδοξία, για να ακουστεί το μπράβο από τους ανθρώπους. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμα και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρίψε όλο τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις το Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις τους ανθρώπους. Δυστυχώς, πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνεια τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτιά κτλ. Και εγώ τα παθαίνω αυτά. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της κενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους. Και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Μόνο με τα αντίθετα κοσμικών επιδιώξεων να κινηθεί στην πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις. Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο. Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους. Ζητάς δόξα. Ζήτα την αδοξία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές του κόσμου. Απόσπασμα από το βιβλίο «Πάθη και αρετές». Αχ, είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, έχει φύγει η πρώτη ώρα και το πρώτο μέρος μας. Να βάλω λίγη μουσική και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Έχει εδώ και λόγια από τον Όσιο Γρηγόριο, έχει τα κοινωνικά δίκτυα θρέφουν τον αρκισμό των Χριστών. Είδες, τα έχει και αυτά, έχει και μοντέρνα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο όπως είδατε. Είναι ωραία βιβλία αυτά, να το παίρνουμε. Κάθε τρεις μήνες βγαίνει να το παίρνουμε. Θα βάλω λίγη μουσικούλα τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που είχαμε πει «Οι γυναίκες ηγέτες των επιχειρήσεων της Ελλάδος». Γενικά, γυναίκες ηγέτες. Τα μπέρδεψα τώρα. Μισό λεπτό λοιπόν, να βάλω μουσική. Να ξεκουραστώ κι εγώ,